Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, αθερίνα τηγανητή. Την αγαπάω αυτή τη συνταγή, είναι πανεύκολη. Δεν χρειάζεται πολλά υλικά, χρειάζεται μόνο ωραίο φρέσκο ψαράκι, καλή διάθεση και στο τέλος το φαγητό μας δεν θα παίζεται. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για την αθερίνα τηγανητή θα χρειαστούμε 1 κιλό αθερίνα, 100 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 300 ml λιέλαιο για το τηγάνισμα, 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, χυμό από μισό λεμόνι, φέτες lime, αλάτι και πιπέρι. Πρώτα απ' όλα πάμε να φέρουμε το ψαράκι από το ψυγείο μας. Λοιπόν, εδώ έχω πολύ ωραία αθερίνα. Πείτε μου, ποιος με το που δει αυτό το ψαράκι δεν σκέφτεται καλοκαίρι, θάλασσα, παραλία, με ζεδάκια. Τέλειο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να διευκρινίσουμε τι χρειάζεται να κάνουμε για την αθερίνα και για όλα τα μικρά ψαράκια που θέλουμε να τηγανίσουμε. Γιατί μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να τηγανίσουμε μαρίδα. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Μικρά σκουμπράκια, μικρούς κολλιούς, γαβράκι. Μπορούμε να τηγανίσουμε όλα τα ψαράκια. Βέβαια, η αθερίνα είναι κατεξοχήν το σνακ, να το πω έτσι, το ψαράκι που τηγανίζεται πιο εύκολα και ουσιαστικά γίνεται πάρα πολύ τραγανό. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε στην αθερίνα είναι να την πλύνουμε, να ξεπλύνουμε πάρα πολύ καλά κάτω από νεράκι. Αυτό χρειάζεται και από εκεί και πέρα η αθερίνα είναι έτοιμη. Λοιπόν, έχω ένα τηγανάκι εδώ πέρα με λάδι στη φωτιά. Θα αρχίσει να ζεσταίνεται. Σπορέλαιο ή ελαιόλαδο? Ηλιέλαιο για μένα. Το ελαιόλαδο ήταν το χειρότερο που είπατε. Λοιπόν, γιατί φίλε, πρέπει να καταλάβουμε κάτι πολύ σημαντικό. Άμα βάλω τόσο ελαιόλαδο εδώ πέρα να τηγανίσω την αθερίνα, πρώτα απ' όλα το ελαιόλαδο πήγε στράφι. Το ξεχνάμε. Μιλάμε για 600-700 γραμμάρια λαδάκι. Ένα 10 ευρώ έφυγε. Σωστά. Το χάσαμε. Τηγανίζουμε ποιοτικά όμως. Αγόρι μου, υπάρχει μία λάθος φιλοσοφία και νοοτροπία. Όταν τηγανίζεις ελαιόλαδο και το ελαιόλαδο πιάσει μία θερμοκρασία, βγάζει άσχημα αρώματα. Οπότε ουσιαστικά φαίνεται βαρυτηγανισμένο το ψάρι μας. Δηλαδή απαγορεύεται να τηγανίζουμε deep fried σε πολύ λάδι κάτι σε ψαράκι. Τώρα, άμα θέλεις να σοτάρεις ένα ψαράκι σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, μπορείς να το κάνεις γιατί θα έχει ακόμα τη γεύση, το άρωμα από το ελαιόλαδο και ουσιαστικά θα μου προσφέρει κάτι. Αλλά σε αυτή τη συνταγή δεν βάζουμε ελαιόλαδο. Εντάξει. Βάζουμε ένα ποιοτικό σπορέλαιο, καλαμποκέλαιο, ό,τι μας αρέσει, βάζουμε και είναι πολύ πιο οικονομικό. Κάνουμε deep fried, θα ρίξουμε κάτι μέσα να τηγανίσουμε με αλεύρι. Όταν βάζουμε κάτι με αλεύρι να τηγανίσουμε κάπου, θεωρούμε ότι το λάδι μας είναι χαμένο. Οπότε δεν ξοδεύουμε τα λεφτά μας στο ελαιόλαδο, παίρνουμε ένα σπορέλαιο. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε το πανάρισμα για την αθερίνα. Συνήθως περισσότεροι βάζουν μόνο αλεύρι και αλάτι. Εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο σιμιγδάλι, γιατί μου δίνει πιο τραγανό αποτέλεσμα. Έχει καλύτερο δάγκωμα το ψαράκι. Οπότε δοκιμάστε το σιμιγδάλι, θα σας δικαιώσει. Θέλω σιμιγδάλι, αλεύρι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε φορά μπορούμε να φτιάχνουμε διαφορετικό ψαράκι στο τηγάνι. Πώς? Προσθέτοντας μπαχαρικά. Δηλαδή, έχω λίγο πάπρικα, λίγο σκόνη σκόρδο και λίγο κύμινο. Μας αρέσουνε? Πηγαίνουν πάρα πολύ στο ψαράκι, αλήθεια σας λέω. Άμα βάλετε λίγα μυρωδικά θα τρελαθείτε. Το σκόρδο του πάει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, κύμινο και πάπρικα το αφήνω πάνω. Άμα θέλετε βάζετε, άμα θέλετε δεν βάζετε. Το κάρι του πάει πάρα πολύ. Άμα βάλουμε λίγο κάρι στα αλεύρι γίνεται φανταστικό το ψάρι μας. Αλλά αυτά είναι προαιρετικά. Εντάξει, λοιπόν, το πιο σημαντικό για εμένα είναι να βάλετε το σιμιγδάλι, το αλεύρι και το αλάτι. Όπως και δίποτε. Αλατάκι μην ξεχάσετε να βάλετε τώρα, γιατί άμα δεν βάλουμε αλάτι στο πανάρισμα, μετά δεν φτιάχνει με τίποτα το αλάτι πάνω στο ψάρι. Λοιπόν, επίσης, πού πρέπει να βάλω αλάτι? Στο ψάρι. Άμα δεν βάλετε επίσης αλάτι στο ψάρι, θα έχετε πρόβλημα. Αλατίζουμε από πριν, εδώ. Φροντίζουμε το αλάτι να πάει παντού. Αλατίζουμε το ψαράκι μας, εδώ. Και αφήνουμε λίγο στην άκρη. Τώρα, ρίχνω μαζί με το αλεύρι και το αλάτι, το κύμινο, την πάπρικα και τη σκόνη σκόρδο που σε αυτές τις συνταγές δουλεύει καταπληκτικά. Και το κρεμμύδι αποξηραμένο δουλεύει πάρα πολύ, αλλά βέβαια και το σκόρδο. Λοιπόν, ανακατεύω όλα τα υλικά μου εδώ. Και άμα θέλετε να βγει ένα διαφορετικό χρώμα στο πανάρισμα, βάζουμε περισσότερο πάπρικα, βάζουμε περισσότερο κάρι, βάζουμε κουρκουμά. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι μπαχαρικά θέλουμε, δεν θα μας χαλάσουν το ψάρι, πιστέψτε με, ίσα-ίσα θα το κάνουμε πιο νόστιμο. Τώρα, πάμε να πανάρουμε την αθερίνα. Πώς το κάνουμε αυτό, φίλε Διονύση? Θες αθερίνα και μην πάρεις το αλεύρι.
Ένα-ένα. Όχι, όλα. Όλα. Όλα δεν είναι σωστό. Τα μισά. Έλα να σου δείξω πώς το κάνουμε. Έλα εδώ. Για να μην κολλάει το ένα με το άλλο, εσύ αυτό που θέλω να κάνεις είναι απλά να κουνάς τον μπολ. Οκ. Για κούνα. Να κουνιέται και το αλεύρι μέσα, όχι μόνο τον μπολ. Εδώ. Ανακατεύω. Σταδιακά, κοίτα εδώ. Μάλιστα. Τώρα δεν κολλάνε μεταξύ τους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πανάρουμε πολύ εύκολα το ψαράκι. Και βέβαια δεν το κάνουμε όλο. Φτάνουν αυτά, είναι μια χαρά. Αυτό που θέλω να προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ψαρεύεις μέσα από το αλεύρι τα... Α, μπράβο. Λοιπόν, το κόλπο είναι να μην χαλάμε ποτέ το, το αλεύρι μας. Οπότε, εδώ πέρα, πολύ απλά. Εντάξει, φιλέ. Τώρα, έτσι όπως είμαστε, πάμε να τηγανίσουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα ρίξουμε ένα, να δούμε αν είναι εντάξει το λάδι. Πώς φαίνεται? Εντάξει. Δώσε λίγο, πω μια χαρά είναι τώρα. Δεν είναι εντάξει, γιατί με το που ρίξουμε μέσα την αθερίνα θα πέσει η θερμοκρασία. Οπότε τι κάνουμε, περιμένω. Αφήνω αυτά εδώ. Βλέπεις πόσο καθαρό που είναι το αλεύρι. Ναι, ναι. Δεν το έχουμε χαλάσει. Πάτω αυτό. Ας το μάλλον εδώ. Πάμε πάλι το ίδιο. Για κούνα. Και ανακάτεψε. Αυτός είσαι. Ξανασούρωσε. Προσκύνησε μάλλον. Αυτοί είμαστε. Και ουσιαστικά έτσι δεν χαλάμε καθόλου το αλεύρι μας. Γιατί άμα βάζουμε τα χέρια μας βρεγμένα όλη την ώρα, πιάνουμε μέσα και ανακατεύουμε, αυτό που γίνεται είναι λάθος. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, νομίζω πως είναι εντάξει το λάδι μας. Μπορείς να φύγεις. Okay. Δεν σε χρειάζομαι άλλο. Βάζω το ψαράκι μου εδώ. Έχω ένα ταψάκι με χαρτί εδώ. Να βγάλω την πρώτη αθερίνα μου. Yes! Εδώ είμαστε. Και θέλουμε να τηγανίσουμε για λίγη ώρα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Λίγη αθερίνα μέσα. Εδώ. Δεν πρέπει να ρίχνουμε τη θερμοκρασία από το λάδι μας. Και θέλουμε ουσιαστικά να ψήσουμε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν θέλουμε να δώσουμε πολλή ώρα γιατί στο τέλος θα φάμε πατατάκια. Θα φυτατώσουμε τελείως το ψάρι, δεν θα έχει γεύση. Το τρόπο σας δείχνει να θα γίνει πάρα πολύ τραγανό απ' έξω. Και από μέσα να μείνει όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Λοιπόν. Με ζέσα από τους λίγους, Του τρέχουν λίγο τα σάλια. Κοίτα πόση ώρα θέλει. Πόση ώρα ψήσαμε. Ούτε λεπτό. Ούτε λεπτό. Δυνατή φωτιά, λίγη ώρα, δεν παραψήνουμε και έχει δάγκωμα το ψαράκι μας και έχει γίνει τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζω. Όχι όλα μαζί, λίγο. Εδώ. Απλώνω. Πάει παντού το ψάρι. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι από τις λίγες περιπτώσεις που καταναλώνει το ψάρι μαζί με το κόκαλο, να ξέρετε ότι μας δίνει περισσότερο ασβέστιο και φόσφορο, οπότε είναι τρομερή πηγή και είναι υπερτροφή. Δηλαδή, αντί για να πίνεις γαλατάκι το πρωί, τι μπορείς να φας? Μια τηγανιά. Μια τηγανιά αδερίνα και παίρνεις όλο το ασβέστιο που χρειάζεσαι. Αυτός είσαι. Πάει και η δεύτερη τηγανιά. Τέλειο. Εν τω μεταξύ, βλέπεις το λάδι που χαλάει κατευθείαν από το αλεύρι. Γι' αυτό λέω ότι δεν ψήνουμε σε ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει λόγος. Από την πρώτη γανιά το ελαιόλαδο θα χαλάσει. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνετε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ. Και γενικά δεν κρατάμε το ίδιο λάδι για πολλά τηγανίσματα. Δηλαδή το αλλάζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλήθεια είναι. Αλλά παραμένει τραγανή η αθερίνα μετά για ώρα. Δηλαδή, με τον τρόπο που πανάραμε, παραμένει πάρα πολύ τραγανή. Κάβλη εκεί, δεν υπάρχει. Η συστηματική κατανάλωση ψαριών έχει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία, αφού τα ψάρια είναι μια τροφή πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καλή πηγή των λιποδιαλυτών βιταμινών Α και Δ, ενώ περιέχουν φόσφορο, κάλιο και σελήνιο. Ακόμη, προσφέρουν στον οργανισμό ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Λοιπόν, βάζω και τα τελευταία μέσα όλα μαζί. Εδώ. Οχ! Πολύ σημαντικό, Διονύση, δεν βάζουμε πολύ λάδι στο φωτιά.
Γιατί όπως ακριβώς και με τα πατατάκια, επειδή τηγανίζουμε πάρα πολύ ποσότητα, φουσκώνει το λάδι και υπάρχει περίπτωση να πεταχτεί απ' έξω και να μας κάνει ζημιά. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να κάψουμε την κουζίνα μας για μια θερίνα. Δεν το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, άμα ψήσετε την θερίνα όπως σας δείξω, μετά από μισή ώρα θα είναι πάλι τραγανή. Η μόνη περίπτωση. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ ποσότητα που έχουμε πάρει. Άντε, γεια. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κλείνω το μάτι μου, εδώ. Μην παραψήσετε, αφήστε να έχει δάγκωμα το ψάρι. Έχουμε κάνει καταπληκτική δουλειά με το πανάρισμα. Έχουμε πολύ ωραίο πανάρισμα, οπότε είναι τραγανό απ' έξω. Και από μέσα έχει δάγκωμα και έχει θάλασσα. Σε περίπτωση που θέλετε να παραψήσετε για να το κάνετε έξτρα τραγανό, στο τέλος δεν θα φάτε τίποτα. Δεν θα έχει μείνει διατροφικά τίποτα. Θα έχουν καεί πρωτεΐνες, θα έχουν καεί όλα. Οπότε, αυτή είναι η τέλεια θερίνα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μία γρήγορη σάλτσα για να σερβίρουμε. Η σάλτσα που θα κάνουμε είναι dip. Θα βάλουμε λίγο μαγιονέζα εδώ. Θα προσθέσω λίγο μπούκοβο στη μαγιονέζα. Οπωσδήποτε σε ένα τέτοιο φαγητό, η σάλτσα μας πρέπει να είναι ξινή. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα συνεχίσω να το λέω, ότι το ψάρι για να έχει γεύση πρέπει οπωσδήποτε να αναδειχθεί με κάποια οξύτητα. Είτε είναι ξύδι, είτε είναι λεμόνι, είτε είναι οτιδήποτε. Αλάτι. Πιπέρι. Και έχω κάνει και μία υπέροχη συνταγή, μπορείτε να δείτε στο site. Έχω κάνει καλαμάρι τηγανιτό με σάλτσα σαφράν. Είναι ίδιας φιλοσοφίας η σάλτσα, δηλαδή έχουμε κάνει μια μαγιονέζα με σαφράν που πηγαίνει καταπληκτικά και με αυτή τη συνταγή, αλλά την έχω κάνει στα καλαμάρια, οπότε μπορείτε να δείτε και εκείνη συνδυαστικά, είναι κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ. Λίγο spicy, λίγο όξινη, ουσιαστικά πήραμε στη μαγιονέζα, ρίξαμε λίγα υλικά και τη μεταμορφώσαμε. Τώρα εννοείται πως όλα τα μυρωδικά που βάλαμε και στην αθερίνα μπορείτε να τα βάλετε εδώ πέρα. Και πάμε να σερβίρουμε εδώ πέρα. Και επειδή είναι snack, είναι street, κοιτάξτε εδώ πόσο τραγανή που είναι. Δεν έχει μαλακώσει καθόλου ακόμα. Βέβαια, όταν στριμώχνουμε το ψάρι, καταλαβαίνετε από τους υδρατμούς, σιγά σιγά αρχίζει και πανιάζει. Οπότε αυτός ο τρόπος σερβιρίσματος πρέπει να είναι άμεσος και πρέπει να καταναλωθεί κατευθείαν το φαγητό μας. Εδώ, Παναγία μου. Και βέβαια θα ρίξω τη σάλτσα μου εδώ. Και οπωσδήποτε πρέπει να προσθέσουμε λίγο περισσότερο οξύτητα. Εδώ. Lime, λεμόνι, πάρτε ό,τι θέλετε. Δεν έχει σημασία. Εδώ και εδώ και εδώ. Βάλε και λίγη ακόμα θερίνα εδώ. Πάει έτσι να πέφτει. Τώρα έχει γίνει πιο Instagramική να βγάλουμε φωτογραφίες. Κοιτάξτε εδώ. Και εδώ το lime. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Τέλεια. Για την αθερίνα τηγανητή, ξεπλένουμε πολύ καλά την αθερίνα και σε μπολ βάζουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, αλάτι, το κίμινο, την πάπρικα, το σκόρδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε μέσα στο μπολ την αθερίνα σε δόσεις, ανακατεύουμε και περνάμε από σίτα για να φύγει όλο το πανάρισμα και να μείνει μόνο το ψαράκι. Βάζουμε την αθερίνα σε δόσεις σε καυτό λάδι, τηγανίζουμε για 1-2 λεπτά και αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Για το σερβίρισμα, σε μπολ βάζουμε τη μαγιονέζα, το μπούκοβο, το χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε την αθερίνα με τη σάλτσα μαγιονέζας και φέτες lime. Η αθερίνα μας είναι έτοιμη. Βουτάμε και καταναλώνουμε. Τρομερό. Τώρα ανυπομονείτε όλοι να τελειώσω για να έρθετε να δοκιμάσετε. Καλά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Βουτάς και τρως. Εδώ. Μοναδικό.